Να μιλήσουμε και με την Περιφερειάρχησα, την κυρία Καλογύρου, Βορείου Αιγαίου. Κυρία Καλογύρου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροάτριες. Θέλουμε να μας πείτε λιγάκι η Περιφέρεια τι έχει κάνει για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στη Μυτιλίνη. Κοιτάξτε, όπως είναι γνωστό, η όλη ευθύνη για τη διαχείριση προσφυγικού μεταναστευτικού αρμοδίως βρίσκεται κατά κύριο λόγο στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Βεβαίως, εμείς ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από την πρώτη στιγμή έχουμε προσπαθήσει με τις πεπερασμένες δυνάμεις μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την διαχείριση αυτού του μεγάλου ζητήματος, που εγώ δεν θα κουραστώ ποτέ να επαναλαμβάνω ότι είναι ένα ζήτημα ακραίας και μεγάλης συνθετότητας, με πάρα πολλές επιπτώσεις και κοινωνικές και οικονομικές, αλλά και που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ανθρωπιστική του διάσταση. Δηλαδή το γεγονός του ότι σήμερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου υπάρχουν 13.500 μετανάστες και πρόσφυγες και οι δομές φιλοξενίας μπορούν να φιλοξενήσουν μόλις 5.500, καταλαβαίνετε αυτό από μόνο του πώς περιγράφει τη δυσκολία της κατάστασης. Και θα μου επιτρέψετε να δώσω άλλο ένα αριθμητικό δεδομένο για να καταλάβουμε το πώς μέρα με τη μέρα γίνεται δυσκολότερο αυτό το ζήτημα. Τον Απρίλιο του 2018 στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ήρθαν περισσότεροι από 1.900 μετανάστες και πρόσφυγες, κατά ακρίβεια 1.942. Ενώ τον αντίστοιχο περσινό Απρίλιο μόλις είχαν ξεπεράσει τις αντίστοιχες μέρες του 450. Κυρία Καλογύρου, να ξαναρωτήσω, η Περιφέρεια τι έχει κάνει ή τι μπορεί να κάνει? Εμείς, όπως γνωρίζετε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, διότι η αρμοδιότητα, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, βρίσκεται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στις υπηρεσίες ασύλου, όπου εκεί βρίσκεται το σοβαρότατο ζήτημα της ανάγκης ενίσχυσης των υπηρεσιών ασύλου. Εμείς, για να καταλάβετε ως Περιφέρεια, από την αρχή του μεταναστευτικού και προσφυγικού, δηλαδή από τον Απρίλιο του 2015, τρία ολόκληρα χρόνια, έχουμε πάρει για το προσφυγικό μεταναστευτικό μόλις 200.000 ευρώ. Προσπαθούμε σε ό,τι μας ζητηθεί να ανταποκρινόμαστε, ειδικά όταν υπάρχουν θέματα τα οποία άπτονται των δικών μας αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο δικός μας ο ρόλος είναι ελεγκτικός σε σχέση με θέματα περιβάλλοντος, έχοντας πάρα πολλές φορές επισημάνει το θέμα των λιμάτων στο παρακείμενο χήμαρο της Μόριας. Αναγκαστήκαμε πριν από περίπου ένα μήνα και επιβάλαμε πρόσημο 50.000 ευρώ στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, επισημένοντας την περιβαλλοντική ρήπανση αλλά και τα θέματα που υπάρχουν για τη δημόσια. Για δυστυχώς ο δικός μας ρόλος είναι μόνο ελεγκτικός. Μάλιστα. Ο Δήμαρχος σας τηλεφώνησε, ζήτησε τη βοήθειά σας, εσείς πήγατε, είδατε επιτόπου τι γίνεται. Αντιλαμβάνεστε, γιατί πέρα από τις αρμοδιότητες και τους πόρους, αντιλαμβάνεστε ότι για τα θέματα... Φαντάζομαι, να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση, φαντάζομαι ότι έχετε ή δεν έχετε παράπονα από τους κατοίκους. Δεν σας τηλεφωνούν, τι κάνει η Περιφέρεια? Εμείς από την πρώτη στιγμή προσπαθούμε και επισημαίνουμε τα θέματα σε κάθε αρμόδιο φορέα, ναι, και έχουμε κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες τις οποίες θα μπορούσαμε να κάνουμε. Οι κάτοικοι αυτό το αντιλαμβάνονται. Μάλιστα. Αυτό το οποίο θα πρέπει για άλλη μία φορά να επαναλάβω, ναι, είναι ότι όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα ακραίας συνθετότητας και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η κατάσταση είναι δύσκολη, όπως δεν μπορεί το Βόρειο Αιγαίο μόνο του, έτσι δεν μπορεί και η Ελλάδα μόνη να το αντιμετωπίσει. Χρειάζεται επιγόντως περαιτέρω ενίσχυση, ιδίως στον τομέα του ασύλου, από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών. Έχετε κάποια εποπτεία στις ΜΚΟ ή στους ανεξάρτητους εθελοντές ή στη δημόσια υγεία? Θα αναλάβω για άλλη μια φορά ότι είναι στην ευθύνη του αρμοδίου Υπουργείου της Μεταναστευτικής Πολιτικής. Για τη δημόσια υγεία στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Ελλάδος, είναι το Υπουργείο Υγείας, όχι η Περιφέρεια? Η Γενική Γραμματεία της Δημόσιας Υγείας και βεβαίως σε ό,τι χρειάζεται και μας έχει ζητηθεί να συνδράμουμε, το έχουμε κάνει ανταποκρινόμενοι με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Συνεπώς δεν έχετε συνεργασία, φαντάζομαι δεν έχετε συνεργασία ούτε με τα Υπουργεία ούτε με τους Δήμους. Δεν σας ζήτησαν τη βοήθεια. Θα λέω για άλλη μια φορά ότι οτιδήποτε γίνεται από κοινού σε ένα ζήτημα ακραίας και μεγάλης συνθετότητας, την οποία σας παρακαλώ να αντιληφθείτε κι εσείς το μέγεθός της. Για τον τουρισμό είστε αρμόδια?
στην ευρύτερη περιοχή. Στο κομμάτι του τουρισμού καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τα νησιά μας, όμορφα νησιά, έχουν επλήγησαν ιδίως το 2015 στο κομμάτι του τουρισμού. Ναι. Τόσο εμείς, όσο οι φορείς, όσο και το αρμόδιο Υπουργείο έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε και ό,τι πρέπει να γίνει προκειμένου να τονιωθεί ο τουρισμός. Άλλωστε τα αποτελέσματα φάνηκαν κατά τα περσινά δεδομένα που υπήρξε αύξηση και ένα μέρος της αντικατάστασης των απολειών της προηγούμενης χρονιάς. Συνεχίζουμε με την ίδια, με το ίδιο σθένος και τον ίδιο βαθμό συνεργασίας όλοι οι φορείς μαζί, και το Υπουργείο και οι φορείς του τουρισμού και εμείς και ο Δήμος, όσο μπορούμε με όλες μας τις δυνάμεις, προκειμένου αυτά τα πανέμορφα νησιά να έχουν όλη αυτή την τουριστική κίνηση, η οποία ταιριάζει όχι μόνο στις ομορφιές των νησιών, αλλά και στους κατοίκους, κατοίκους που είναι φιλόξενοι. Κάποιοι, και κυρία Καλογύρου, αυτή τη στιγμή μιλάνε για επικισμό. Όταν 27.000 είναι οι κάτοικοι, οι μόνιμοι, και 13 με 14.000 οι φιλοξενούμενοι. Οι 13.500 απλώς για να μπορέσουμε να δώσουμε το σωστό αριθμό για τους ακροατές σας, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά γιατί μάλλον δεν το προσέξατε, είναι για όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Δηλαδή και για τη Λέσβο και για τη Χίο και για τη Σάμο. Η αντησυχία του πληθυσμού είναι περίπου 200.000. Και όλοι αυτοί προωθούνται στη Μόρια. Σας εξηγώ ότι υπάρχουν τρεις δομές φιλοξενίας. Είναι η δομή φιλοξενίας της Μόριας στη Λέσβο, είναι η δομή φιλοξενίας στη Χίο και στη Σάμο. Μιλάμε συνολικά και για τα τρία νησιά και τις τρεις δομές φιλοξενίας στο σύνολό τους. Στη Μόρια έχουμε πάνω από 6.000, ενώ η χωρητικότητα είναι περίπου 2.000. Έχετε πάει, έχετε κάνει εσείς μια αυτοψία. Είναι περίπου 2.000 η δυναμικότητα, όπως έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Η υπερσυγκέντρωση των ανθρώπων είναι μεγάλη και έχει ξεπεράσει τις 6.000. Γι' αυτό και επισημαίνουμε στο αρμόδιο Υπουργείο και στους αρμόδιους φορείς ότι είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη της αποσυμφόρησης, όπως άμεση και επιτακτική είναι και η ανάγκη της ενίσχυσης των υπηρεσιών ασύλου προκειμένου να γιατί προχωρήσουν λοιπόν οι διαδικασίες υπουργεία, όπως γιατί πρέπει. Και ο Δήμαρχος έχει απευθύνει παρόμοιες εκκλήσεις. Γιατί τα Υπουργεία λοιπόν δεν σας λαμβάνουν υπόψη. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, αυτό το οποίο χρειάζεται, είναι όλοι να είναι προσανατολισμένοι στην κατεύθυνση της αναζήτησης και της εφαρμογής των λύσεων. Με μόνες τις προθέσεις και τις διαπιστώσεις δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο ζήτημα. Τόσο ο Δήμαρχος, όσο και εμείς, όσο και όλοι οι συναρμόδιοι το έχουμε επισημάνει. Και γιατί διαπιστώνουν και δεν δίνουν λύση, τι θεωρείτε ότι συμβαίνει? Μιλάμε για αδιαφορία? Αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την απευθύνετε στο αρμόδιο Υπουργείο. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ομιλία. Επειδή είστε πολιτικό πρόσωπο και δεν είστε διορισμένοι, είστε αιρετός, γι' αυτό σας ρωτάω. Θεωρείτε ότι υπάρχει αδιαφορία, ανικανότητα για την περιοχή? Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πολυσύνθετο, όπως σας έχω πει αρκετές φορές και όπως δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω. Ένα ζήτημα ακραίας και μεγάλης συνθετότητας, το οποίο ούτε το Βόρειο Αιγαίο μόνο του μπορεί να το αντιμετωπίσει, ούτε και η χώρα μόνη της μπορεί να το αντιμετωπίσει. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ναι, αλλά μας λέτε ότι αδιαφορεί η κυβέρνηση, ότι δεν φωνάζετε, έχετε απευθύνει εκκλήσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην βάζετε λόγια τα οποία δεν έχω πει, νομίζω ότι είναι σαφέστατο. Σας εξηγώ ότι είναι ένα ζήτημα ακραίας συνθετότητας, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σας ευχαριστώ.